είναι το δεύτερο φιλικό που κάνουμε. Σε σχέση με το πρώτο φιλικό είδαμε πολύ καλά πράγματα. Βγάλαμε πράγματα που δουλεύουμε στην προπόνηση. Είμαστε ευχαριστημένοι. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Μας άρεσε η ομάδα γιατί φτιάξαμε αρκετές φάσεις. Θα πρέπει να έχουμε στην τελική προσπάθεια πιο πολύ καθαρό μυαλό, να τελειώνουμε τις φάσεις και να κάνουμε τον γκολ. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Είμαστε στο δεύτερο φιλικό. Παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα που θα τη βρούμε και στο πρωτάθλημα. Ήταν ένα καλό τεστ να δούμε και στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Εμείς από το προηγούμενο παιχνίδι, από το προηγούμενο φιλικό, βάλαμε πράγματα και δείχνουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι γινόμαστε καλύτεροι. Ουσιαστικά είδαμε αρκετά συγκυρίες στο παιχνίδι. Βέβαια, από ένα ατομικό λάθος ήρθε η ισοφάριση. Νομίζω πως τα λάθη απαγορεύονται έτσι, έστω και στα φιλικά. Σίγουρα η κούραση, η ζέστη παίξαν ρόλο. Σίγουρα εμείς θέλουμε να κερδίσουμε και στα φιλικά. Δεν τελειώσαμε τις φάσεις για να κάνουμε ένα σκορ ασφαλείας από το πρώτο ημίχρονο ακόμη. Και ήρθε αυτό το λάθος. Αυτά είναι μαθήματα που θα γίνονται και στο πρωτάθλημα. Πρέπει να τελειώνουμε τις φάσεις για να είμαστε. Τελειώνουμε το παιχνίδι πιο γρήγορα. Συνέχεια γιατί πάντα ένα λάθος στοιχίζει. Η συνέχεια για τον προγραμματισμό της εβδομάδας. Προπόνηση αύριο το πρωί, ρεπό. Επανερχόμαστε την Τρίτη πρωί-απόγευμα και την Τετάρτη ξαναρχόμαστε πάλι εδώ για φιλικό με τον Απόλλωνα. Αυτό που θέλω να πω είναι να συνεχίσουμε έτσι. Τα νέα παιδιά δείχνουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της κατηγορίας. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος και να δουλεύουμε όπως δουλεύουμε σκληρά. Όσον αφορά τον σχεδιασμό, είδαμε και έναν νέο ποδοσφαιριστή να προπονείται με την ομάδα. Πληροφορίες αναφέρουν θα γίνουν και προς τα αφαιρέσεις. Τι περιμένετε τις επόμενες μέρες? Σίγουρα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας έχουμε να δούμε, περιμένουμε δύο παιδιά ακόμη. Από εκεί και πέρα σίγουρα όπως είπες θα υπάρχουν κάποιες προς τα αφαιρέσεις. Θα δούμε για να βγάλουμε ασφαλείς συμπεράσματα να δικήσουμε κάποιο παιδί. Όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε να δουλέψουμε με 33 ή 34 άτομα. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, το δεύτερο. Για εσάς τους ποδοσφαιριστές, νομίζω τα φιλικά παιχνίδια είναι για τα συμπεράσματα, αλλά θα ήθελαμε λίγο το σχόλιο για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν δύσκολο από άποψη καιρικών συνθήκων. Ήταν λίγο πιο ιδιαίτερες οι συνθήκες. Είχε αρκετή ζέστη και αυτό επηρέασε και τις δύο ομάδες. Γιατί είναι ακόμα αρχή της προετοιμασίας, σίγουρα οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες στο 100%, αλλά ήμασταν κυρίαρχοι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι πιο νωρίς, να έχουμε τελειώσει καλύτερα κάποιες φάσεις που δημιουργήσαμε. Και προχωράμε, παιχνίδι με παιχνίδι, είναι ακόμα νωρίς, έχουμε αρκετά φιλικά μπροστά μας. Και ένα σχόλιο για την προετοιμασία της ομάδας, γιατί εντάξει είναι επίπονη σίγουρα. Είναι επίπονη, έτσι πρέπει να είναι. Είναι ακόμα νωρίς γιατί το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει, έχει καιρό ακόμα, οπότε έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να είμαστε έτοιμοι στην αρχή του πρωταθλήματος για να πετύχουμε το φετινό μας στόχο. Okay.